ακριβώς αυτά, κύριε Πετράκη. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια απειλή, είναι πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται. Δηλαδή οι θερμοκρασίες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οτιδήποτε σχετικό με απόκληση από τις νόρμες που έχουμε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, στην Βόρεια Ευρώπη κυριολεκτικά έσπασαν ρεκόρ. Όταν λέω έσπασαν ρεκόρ, έσπασαν χιλιαετίας, έτσι. Δεν ναι, είναι αυτό θέλω να ρωτήσω. Πώς ξέρουμε τα ιστορικά δεδομένα για να έχουμε μια βάση σύγκρισης, ας πούμε, ότι υπάρχουν από πότε μετρήσεις? Μετρήσεις θα πάτε γύρω στο 1870-1860. Μιλάμε για την Ελλάδα ή την Ευρώπη γενικά? Γενικά. 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 Και αυτό που λέμε ότι είναι της χιλιετίας υψηλότερη θερμοκρασία, από το ξέρουμε. Μπορεί να έχουν ξαναγίνει αυτά. Προβοκάρω την κουβέντα λίγο, γιατί ξέρεις καμιά φορά. Ναι, έχω και εγώ να κάνω μια ρητορική υπερβολή. Ασχολιόμουν πολλά χρόνια με το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ. Έχουμε άλλους τρόπους να μετρήσουμε, να δούμε το κλίμα, να δούμε τις διακυμάνσεις του κλίματος. Ναι. Έχουμε άλλους τρόπους και αυτοί, πολλοί τρόποι μεταξύ των οποίων είναι και τα λεγόμενα καρότα της Ανταρκτικής και της Αρκτικής. Τι σημαίνει δηλαδή, καρότα? Είναι γεωτρήσεις οι οποίες κάνουν και βγάζουν κομμάτια πάγου, τα οποία είναι θαμμένα σε τεράστιο βάθος, χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. Τα οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών συσχετίζονται με τις κλιματικές περιόδους χιλιετιών πίσω. Δηλαδή πέφτει το χιόνι μπλοκάρει μέσα στη σύνθεσή του και την ατμόσφαιρα, τον αέρα, τα συστατικά του αέρα, και ύστερα ερχόμαστε ύστερα από 2.000 χρόνια εμείς, παίρνουμε αυτό, το αναλύουμε στο εργαστήριο και βλέπουμε ποια είναι η σύνθεση της ατμόσφαιρας. Εκπληκτικό. Ποια η σύνθεση της ατμόσφαιρας, γιατί ψάχνουμε για να βρούμε τη σύνθεση της ατμόσφαιρας? Γιατί πριν από 50 χρόνια ορισμένοι επιστήμονες οι οποίοι μετρούσαν πάνω στη Χαβάη, στο Μάουνα Λόα, το υψηλότερο βουνό της Χαβάης, είχαν βάλει ένα σταθμό και μετρούσαν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι οι εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Κάποτε διαπίστωσαν ότι από το 1950-1940 και μετά η καμπύλη αυτή η οποία καταγράφει τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον εκτοξεύτηκε. Και δεν μπορεί να έχει εκτοξευτεί από κανένα άλλο λόγο. Όλα τα καλοκαίρια, όλα οι χειμώνες ήταν εκείνη την περίοδο, παρά μόνο από συσσόρευση αερίων, ανθρωπογενών αερίων. Δηλαδή ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ακριβώς. Από τις εκπομπές, λοιπόν, ακριβώς, του βιομηχανικού διοξιδίου του άνθρακα. Βασιζόμενοι στη σημερινή περίοδο και γνωρίζοντας τη σύνθεση της ατμόσφαιρας, δηλαδή η ατμόσφαιρα αποτελείται από οξυγόνο, υδρογόνο, μονοξίδιο του άνθρακα και το καθεξής, έκαναν τη σύγκριση και βρήκαν ότι πριν χιλιάδες χρόνια η Ευρώπη περνούσε διάφορες διακυμάνσεις. Δεν ήταν όμως τόσο έντονες όπως είναι αυτή τη στιγμή. Λέγανε παλιά και κατηγορούσαν και εσάς, όχι προσωπικά, εννοώ με την έννοια των περιβαλλοντιστών, οικολόγων επιστημόνων, που εδώ και 30 χρόνια λέγατε ένα σωρό πράγματα, σας χαρακτηρίζανε κινδυνολόγους. Είχανε οι αντίπαλοι σας, εντός εισαγωγικών, τη θεωρία της 30ετίας κύκλου ή 50ετίας κύκλου του περιβάλλοντος. Δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε για 30-40 χρόνια βαρύς χειμώνες, για 30-40 χρόνια μεγάλα καλοκαίρια, αλλά όλο αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Πολύ σωστό. Είναι η απόκληση του άξονα της γης κατά την περιστροφή του, η οποία επιφέρει αλλαγές. Ένας Ιουκοσλάβος επιστήμονας είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είναι σεβαστή η γνώμη τους. Και ξέρετε, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αμφιβολίες γύρω από ορισμένα θέματα και εικασίες, πρέπει να γίνεται σεβαστή η γνώμη τους και πρέπει να υπάρξει και διάλογος. Σας άκουγα θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε. Οι επιστήμονες συνήθως για να βγάλουν υπολογισμούς εκατονταετίας για την κλιματική αλλαγή, πρέπει να το γνωρίζετε, χρησιμοποιούν τα μοντέλα, τα λεγόμενα μοντέλα της κλιματικής αλλαγής. Τι είναι τα μοντέλα της κλιματικής αλλαγής? Είναι μοντέλα του υπολογιστού στα οποία βάζεις μέσα στην πιο απλή μορφή τις βιομηχανικές εκπομπές των διαφόρων κρατών. Μάλιστα. Γι' αυτό έχει τόση μεγάλη σημασία οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία. Σωστά. Βάζεις τις εκπομπές και βάσει αυτών των εκπομπών και με ορισμένες παραδοχές τις οποίες νομίζω κάνεις. Από την Κίνα έχει...
Εκεί είναι κάθε εβδομάδα είναι ένα-δύο εργοστάσια. Και προσέξτε κάτι, εργοστάσια βρώμικα. Άλλο πράγμα να ακές πυρηνική ενέργεια και να τη χρησιμοποιείς για την παραγωγή σου, η οποία είναι επικίνδυνη φυσικά, έτσι. Και άλλο πράγμα να ακές τον λιγνίτη που έχουμε εμείς στην Πτολεμαϊδα, η οποία ο λιγνίτης είναι καθαρό χώμα. Δηλαδή ό,τι και σε εκεί πέρα είναι καθαρή βρώμα. Λοιπόν, καθαρή βρώμα. Καθαρή βρώμα, ναι. Απορώ γιατί ακόμα εμείς συντηρούμε, κρατάμε τα εργοστάσια. Γιατί είναι φθηνό, είναι δωρεάν. Ναι, αλλά καταστρέφουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Εννοείται αυτό το πανηγύρι κάποιος. Εννοείται, μα σα λέω. Είμαστε μια χώρα με τόσο αέρα και τόσο ήλιο που δεν έχουμε προχωρήσει να είμαστε το know-how του κόσμου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επανερχόμενος σε αυτό που σας είπα τώρα για τις εκπομπές, ναι, σας άκουγα προηγουμένως που μιλούσατε για τη βιομηχανική, τους βιομηχανικούς δείκτες μάλλον της Τουρκίας. Ναι. Η Τουρκία παίζει ένα μεγάλο ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Αποτύπωση, ναι, των διαφόρων μεγεθών της κλιματικής αλλαγής. Γιατί? Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι όταν κάνουμε τους υπολογισμούς βάζουμε την Τουρκία όπως την ξέραμε, την Τουρκία του 2014-2010. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να γίνουν επαναυπολογισμοί βασιζόμενοι σε ένα μοντέλο, αν δουλέψει το μοντέλο αυτό, αν επαληθευτούν αυτά τα οποία λέγατε για την Τουρκία, θα δουλέψει ένα μοντέλο στο οποίο η Τουρκία θα έχει μικρό ρόλο. Πάμε λίγο. Γιατί θα έχει μειώσει μια ενδεχόμενη ύφεση παραγωγής στην Τουρκία. Θα έχει μειώσει την ανάγκη παραγωγής, άρα για την εκπομπή. Να πάμε λίγο στα μοντέλα στα οποία αναφερθήκατε, κύριε Πετράκη, νωρίτερα, και να δούμε ότι να μας πείτε αν αυτή η παραμετροποίηση των εκπομπών μέσα από τα μοντέλα που παράγουν οι υπολογιστές σίγουρα δεν θα αναλύει μόνο το σήμερα ή το χθες, θα κάνει προβολές στο αύριο. Πόσο εφιαλτικές είναι, γιατί σίγουρα θα είναι εφιαλτικές. Εκεί έχουν λόγο οι επιστήμονες που λέγατε πριν, ότι έχουν ορισμένους συνδυασμούς. Ξέρετε γιατί? Δεν γνωρίζουμε επακριβώς, παρόλη την υπολογιστική δύναμη που έχουμε, τεράστιες υπολογιστές, δεν γνωρίζουμε πώς αντιδρά το περιβάλλον. Δηλαδή, θεωρητικά λέμε ότι σε περίπτωση που ανέβει η θερμοκρασία της Μεσογείου, τότε υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν κυκλώνες στην περιοχή μας. Να ζεσταθεί το νερό της Μεσογείου. Να. Μα δεν έχουμε την εμφάνιση κάποια. Είναι 1% η δύναμη και η. Μάλιστα. Σαν αυτούς που γίνονται στην Καραϊβική, ας πούμε. Παλιότερα δεν τους ξέραμε εδώ στην Ελλάδα. Ναι, σωστά. Τώρα εμφανίζονται σιγά-σιγά. Λοιπόν, σου λένε οι επιστήμονες, θα έχουμε μόνο κυκλώνες ή θα υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα εμφανιστεί και θα αλλάξει παραμέτρους? Όπως? Και δεν θα μπορούμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έτσι όπως τη γνωρίζαμε. Ένα άλλο απλό παράδειγμα να σας δώσω. Ναι. Για να δείτε δηλαδή πώς δουλεύει αλυσιδωτά, ντόμινο. Η θερμοκρασία της θάλασσας θα αλλάξει και τη θαλάσσια πανίδα, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Παράδειγμα που ήσασταν έτοιμος να μας πείτε. Είναι με την Αρκτική. Λοιπόν, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει και υπάρχει υπερθέρμανση, αρχίζουν να λιώνουν οι πάγοι. Και λιώνουν. Ακριβώς, λιώνουν οι πάγοι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι αποκαλύπτει επιφάνεια της θαλάσσης, η οποία επιφάνεια της θαλάσσης, λόγω του χρώματος το οποίο έχει, λόγω των συστατικών, έχει την καταπληκτική δυνατότητα να αποθηκεύει τη θερμότητα. Δηλαδή ζεσταίνεται. Μάλλον. Και ζεσταίνεται όχι όπως ζεσταίνεται ο πάγος. Το αποτέλεσμα είναι επιταχύνεται η διαδικασία λιωσίματος των πάγων, επιταχύνεται η διαδικασία αποκάλυψης μεγάλου ποσοστού της θάλασσας και αρχίζει μια άλλη συνδοτή αντίδραση. Όσο ζεσταίνεται παραπάνω, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται η θάλασσα, όσο περισσότερο αποκαλύπτεται η θάλασσα, τόσο ζεσταίνει παραπάνω τον πάγο και πηγαίνει καταργάς, η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό κάνει την κότα. Με αποτέλεσμα φυσικά, αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι θα αποκαλυφθούν μεγάλες επιφάνειες σε αυτές τις περιοχές. Οι Ρώσοι τρέχουν και βυθίζουν οι σημαίες για να δείξουν το ενδιαφέρον για την περιοχή. Οι Αμερικάνοι έχουν δηλώσει ότι θα εκμεταλλευτούν τα αποθέματα που υπάρχουν. Μεθάνιο υπάρχει, φυσικό αέριο, ξέρετε, στην τούντρα και στις περιοχές οι οποίες είναι καλυμμένες με permafrost. Έτσι κάνει και απελευθερωθούν αυτά. Είναι σενάριο που... Δεν νομίζω θα τύχει εξέταση, γιατί είναι εφιαλτικά. Κύριε Πετράκη, φοβάμαι ότι θα σας χρειαζόμαστε συχνά. Αλλά σας λέω τώρα και άκουγα για την Τουρκία.
Και να ξέρετε, δηλαδή δεν το γνωρίζετε φυσικά, αλλά η όλη διαδικασία υπολογισμού αυτού του κλιματικής αλλαγής και του μακροχρόνιου αποτελέσματος άρχισε πριν από 100 τόσα χρόνια. Ένας Δανός την έκανε με το χέρι. Πήρε τη γη, τη χώρισε σε μικρά κομματάκια και βρήκε την ακτινοβολία η οποία επισέρχεται και διάφορες άλλες παραμέτρους και κατά αυτόν τον τρόπο έκανε το πρώτο μοντέλο πριν από 150 χρόνια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για, τη... για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Θα ξαναπούμε να είστε σίγουρος.